Βασικά να πούμε μια καλησπέρα, να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε κάποια πραγματάκια, να ενημερώσουμε τον κόσμο της περιοχής μας και όχι μόνο, γιατί πιστεύω ότι για τη Σοφία Γιώργο δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή μας τι ακριβώς κάνει, όπως φαντάζομαι δεν θα ξέρουν τη δική σου δουλειά, τι κάνεις και εσύ. Οπότε, ξεκινώντας λίγο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη σκοποβολή, το οποίο κατά καιρούς φέρνει διακρίσεις τόσο σε Πανελλήνιο αλλά και εδώ στο δικό μας το επίπεδο το τοπικό, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στον κόσμο τι ακριβώς κάνετε εδώ, πόσο καιρό δραστηριοποιείται το σωματείο και κάνει αυτά, δίνει αυτά που δίνει στον πιερικό αθλητισμό, και μετά να περάσουμε και στο θέμα της Σοφίας. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Αρχελάου, που είναι ο μοναδικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στο όνομα μας στο άθλημα της σκοποβολής. Έχει μια ιστορία 30 ετών και έχει μια ιστορία αρκετά σημαντική. Δηλαδή, έχει αθλητές οι οποίοι πήραν μέρος στην Ολυμπιάδα, όπως είναι η Μαρία Ιβάκα. Σε συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βαλκανικά, είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά ονόματα, για τον λόγο ότι αυτά τα παιδιά περάσαν, υπηρετήσαν το άθλημα, υπηρετήσαν το σύλλογο, και δεν ξέρω αν τα γνωρίζει κάποιος ή δεν θυμάται. Είναι, όπως είπα, η Μαρία Ιφάκα, η Ορφανή του Σοφία, ο Κωνσταντίνο ο Κώστας, η Τσιόνουγλη Μαρία, η Παιδού η Μαρία, και ίσως αδικήσω τώρα κάποιον να ξεχάσω, αλλά είναι μεγάλος αριθμός των παιδιών. Όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερα αγωνιστήκαν σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Υψηλό επίπεδο. Στο υψηλότερο. Στο υψηλότερο, ναι. Και όταν μιλάμε για μια Ολυμπιάδα, τι άλλο να πούμε τέλος πάντων. Δυστυχώς για μας το άθλημά μας είναι λίγο τυφλό, θα έλεγα. Βλέπετε ότι οι χώρες στους οποίους γυμναζόμαστε είναι, το κάνουν παράθυρα, δεν έχουν. Οπότε ο κόσμος δεν βρίσκει εύκολη πρόσβαση και έχουμε αυτά τα μοναξιά μας. Παρ' όλα αυτά όμως δουλειά γίνεται. Επιτυχίες έρχονται και έχουμε αυτή τη στιγμή τη Σοφία που εκτός από το πανελλήνιο επίπεδο και αυτά που φέρνει, πάει για ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Σοφία, ναι, να πω δύο βέβαια για τη Σοφία. Η Σοφία ξεκίνησε εδώ ως μαθήτρια των αθλητικών τάξεων και θα ήθελα κάποια στιγμή να πούμε και κάτι για αυτό το θέμα, γιατί το γεγονός ότι οι αθλητικές τάξεις σταματήσανε για τη σκοποβολή είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει. Χάσαμε τη δυνατότητα της οργανωμένης ανίχνευσης ταλέντων και όχι της στοιχείας. Η προσέλευση των παιδιών δηλαδή με τον πιο ήπιο τρόπο. Μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Η Σοφία, όπως και όλα τα παιδιά που προανέφερα, γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό το αθλητικό σχολείο, ξεκινήσαμε από τις αθλητικές τάξεις. Η Σοφία ξεκίνησε 12 ετών, όπως όλα τα παιδιά, με το τέλος της 6ης δημοτικού. Φάνηκε βέβαια νωρίς ότι θα εξελιχθεί, ας πούμε, αυτό που ονομάζουμε κοινός ταλέντο. Φάνηκε νωρίς, μάλιστα, μετά από 3 χρόνια έκανε την πρώτη πανελλήνια νίκη και η επιδόση της σταδιακά βελτιωνόταν. Δούλεψε πάρα πολύ. Δούλεψε ότι βοηθάει και ο χαρακτήρας της, βέβαια, ότι είναι ανταγωνιστική, ότι είναι φιλόδοξη και ότι δουλεύει πάρα πολύ. Αυτός ο αθλητισμός είναι 3 στοιχεία, νομίζω, τα οποία είναι απαραίτητα, αλλά και αναγκαία για να κάνεις κάτι σημαντικό. Να κάνεις τη διαφορά, ναι. Να έρθω λίγο σε σένα. Πες μου λίγο έτσι, επειδή κάνεις ένα άθλημα το οποίο δεν είναι και από τα πλέον διαδεδομένα στην Ελλάδα, έτσι. Δεν μιλάω εδώ για την Πιερία, μιλάω γενικότερα για την Ελλάδα. Φαντάζομαι θέλει πολύ χρόνο, πολλή δουλειά, συγκεκριμένη δουλειά. Και όπως είπε και ο προπονητής σου, θέλει προσπάθεια, επιμονή και βέβαια να το έχεις κιόλας, να έχεις αυτό το ταλέντο, το DNA που λένε για να ασχοληθείς. Εσύ πώς αισθάνεσαι με αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα? Καταρχάς αισθάνομαι ενέργεια και υπερήφανη, γιατί έχω καταβάλει μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω, ας πούμε, ότι αμείβονται οι κόποι μου και ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έχω κάνει δεν πήγε χαμένη, ότι άξιζε τον κόπο. Και αυτό μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω και για παραπάνω. Οι ώρες της δουλειάς είναι συγκεκριμένες και το πρόγραμμά σου όσον αφορά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο? Δηλαδή, ξέρεις, θα κάνεις 2 ώρες, 3 ώρες προπόνηση την ημέρα? Τώρα που είμαι σε αγωνιστική περίοδο, σίγουρα έχω κάνει ένα πρόγραμμα και με το γυμναστήριο και με την προπόνηση και με τη σχολή, γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις. Και προσπαθώ να φυράμαι στο καθένα το χρόνο που πρέπει.
σίγουρα θυσιάζω κάτι, το προσωπικό μου χρόνο, ας πούμε, ή τη διασκέδαση για την προπόνηση και για να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις. Γιώργο, φαντάζομαι όταν ξεκινάει η Σοφία να πάει να αγωνιστεί σε ένα τέτοιο επίπεδο αγώνων, χρειάζεται και συγκεκριμένη δουλειά, έτσι. Να ανταγωνιστούμε χώρες, κυρίως αθλητές βέβαια, οι οποίοι κινούνται σε ένα σχεδόν επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή τη διαφορά δεν είναι εύκολο να την καλύψεις. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη τεχνική μας πάρα πολύ για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα άλλα στοιχεία. Αυτό μας δίνει, ας πούμε, την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορώ να πω όμως ότι μας δίνει και την απαιτούμενη σιγουριά. Έτσι πάμε γνωρίζοντας και τα υπέρ μας και τα κατά μας. Αντιτάσσεις δηλαδή περισσότερο χρόνο, δίνεις περισσότερο χρόνο για να ξεπεράσεις παραδείγματος χάρη την τεχνογνωσία, αυτά που τεχνικά τέλος πάντων ίσως στερείς αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο εσύ εδώ για να λειτουργήσεις, ναι, όπως θα έπρεπε. Ναι, δίνουμε περισσότερο χρόνο και περισσότερη σημασία στη λεπτομέρεια. Στη λεπτομέρεια. Για να κερδίσουμε από εκεί. Επίσης, εμείς δεν είμαστε, ας πούμε, ένα αγώνισμα δρομικό. Έχουμε και μέσα, είναι όπως είναι ο πλεισμός μας, ο οποίος όσο βελτιώνεται, εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Προσπαθούμε, λέω, δεν είμαστε πάντα σε θέση να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να έχεις να κάνεις με το τέλειο που έχει ο άλλος, απέναντι σε αυτό που μπορείς να αντιτάξεις εσύ με τα δεδομένα και αυτά που έχεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Δηλαδή, εμείς όπλα... μπορούμε να αποκτήσουμε ένα καλό τουφέκι, για παράδειγμα, αλλά δεν έχουμε, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, δεν έχουμε, για παράδειγμα, αυτούς οι οποίοι θα μας συντηρήσουν τον οπλισμό. Mm. Δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, δηλαδή, στο πλαίσιο, ας πούμε, της ψυχολογίας να στηρίξουν επιστημονικά τα παιδιά. Όχι με ένα μπράβο και με ένα άντε και όλα θα πάνε καλά. Έτσι καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι όροι δεν είναι ίσοι. Δηλαδή, όταν ένας αθλητής, ας πούμε, κατεβαίνει με ένα γκρουπ φροντιστών, ας το πω έτσι γενικά, εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχει και η διαφορετικότητα του Έλληνα, το ελληνικό στοιχείο. Για να μπορέσει τώρα η Σοφία, παραδείγματος χάρη, σαν μια αθλήτρια Ελληνίδα, εδώ από την Κατερίνη, από την Πιερία, να ανταγωνιστεί αυτό το κομμάτι, όπως το ανέφερες, δηλαδή από έναν αθλητή πίσω, είναι ολόκληρο team. Και καταφέρνει η Σοφία να ανταγωνιστεί αυτά τα παιδιά της ηλικίας της ή των γυναικών που αγωνίζεται, πάει να πει ότι έχει κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Το ταλέντο, παραδείγματος χάρη, αυτή η ενέργεια που βγάζει από μόνη της πάνω σε αυτό το κομμάτι που κάνει. Ναι, εγώ για το ταλέντο έχω έτσι λίγο διαφοροποίησης. Για μένα ταλέντο είναι να αντέχεις την προπόνηση. Αυτό είναι το ταλέντο. Να έχεις στόχους, να έχεις κίνητρα, να είσαι ανταγωνιστικός. Να μην φοβάσαι την πίεση, τέλος πάντων. Να μην φοβάσαι. Αυτά, αν τα έχεις αυτά, είναι ταλέντο. Κατά τα άλλα, η δουλειά είναι αυτή που θα σε πάει μπροστά ή που θα σε αφήσει στάσιμο. Χωρίς δουλειά, το ταλέντο είναι ένας τίτλος νεαρών αθλητών που τελειώνει πολύ. Οι βλέψεις σου τώρα για το πανευρωπαϊκό ποιες είναι? Τι θες να κάνεις? Όπως και κάνει αθλητής, θέλω να μπω στο τελικό, στην οκτάδα, και πιστεύω ότι με βάση τις επιβάσεις που έχω από τους τελευταίους μήνες, ότι μπορώ να το καταφέρω. Τι αλλάζει από εκεί και πέρα? Πες ότι πας και γυρίζεις, δεν θέλω να πάω μακριά, έχεις μπει στην οκτάδα, έχεις κάνει μια καλή παρουσία. Αλλάζει κάτι από εκεί και πέρα ή συνεχίζεις να κάνεις αυτό που κάνεις και σήμερα? Σίγουρα μια διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα μου δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση, ώστε να μην σταματήσω να προσπαθώ. Αλλά και πάλι, ακόμα και αν δεν έρθει το αποτέλεσμα που περιμένω, δεν θα σταματήσω γιατί αγαπώ τόσο πολύ. Και σου δίνει το κίνητρο τελικά να φτάσεις εκεί που πρέπει. Γιώργο, η Ομοσπονδία στηρίζει? Υπάρχουν δηλαδή τώρα, όπως είναι η Σοφία, παιδιά σαν τη Σοφία στηρίζονται από την Ομοσπονδία? Γιατί πιστεύω και ο Αρχέλαος μέχρι ένα σημείο μπορεί να στηρίξει την όμορφη προσπάθεια που κάνετε. Μπαίνει εκεί η Ομοσπονδία για να δώσει αυτό που λείπει? Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή ότι αυτός που πραγματικά στηρίζει την προσπάθεια είναι η Ομοσπονδία. Δηλαδή, γιατί το λέω? Γιατί ο οπλισμός μας κατά 90% μας έχει προθεί από την Ομοσπονδία.
ο ρουχισμός, που όταν μιλάμε εμείς για μια στολή σκοπευτή, μιλάμε για 2.000 ευρώ. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο άλλος να ξεκινήσει την άλλη μέρα και να πάει να αγοράσει. Το αναλώσιμο υλικό, βολίδες, στόχοι, όλα αυτά για την ομοσπονδία. Ακόμη και εγώ που βρίσκομαι εδώ, είναι λίγο παράδοξο, είναι ότι εγώ δεν είμαι προπονητής του Αρχαιλάου καν. Είμαι προπονητής της Ομοσπονδίας. Ομοσπονδιακός. Δηλαδή, η δουλειά μου εδώ είναι να φροντίζω τα παιδιά εκτός από τη Σοφία που βρίσκονται στο κλιμάκι των επιλέκτων. Δηλαδή, των 25 επιλέκτων αθλητών που, που από εκεί βγαίνει η εθνική ομάδα. Και επειδή η Κατερίνη, συνήθως έχουμε 4-5 αθλητές, η δουλειά μου είναι αυτή. Απλά επειδή βρίσκομαι στον χώρο και παρεμπιπτόντως, υπηρετώ και τον Αρχαίλο από τον οποίο ξεκίνησα ως προπονητής. Και όλα τα παιδιά που τους ενδιαφέρει να έρθουν σε επαφή με το άθλημα ή κάποιους συμπολίτες μας εδώ πέρα, οι οποίοι θέλουν να πούν πώς είναι. Είναι κάτι σαν κλιμάκιο, δηλαδή με έδρα την Κατερίνη. Ναι. Η Κατερίνη ακριβώς έχει παράδοση ετών. Η Ομοσπονδία θεώρησε ότι θα πρέπει να υπάρχει σχεδόν ένα μόνιμο κλιμάκιο εδώ πέρα. Γιατί δεν το είπαμε βέβαια να πούμε τώρα ότι τα σκοπευτήρια στην Ελλάδα, σταθερού στόχο όπως είναι εδώ, είναι σύνθημα να είναι 5. Γίνεται η δουλειά, γίνεται σε 5 σημεία σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει. Τι ζητάμε πλέον? Λέμε δηλαδή ότι η Σοφία πάει στο Πανευρωπαϊκό. Λέμε ότι έχουμε στείλει παιδιά σε Ολυμπιάδες. Τι άλλο να κάνεις? Σε ένα άθλημα το οποίο στέλνει αθλητές σε Ολυμπιάδα, δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό. Στέλνεις αθλητές στο Παγκόσμιο, στους Βαλκανικούς Αγώνες. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η προβολή που αρμόζει το άθλημα αυτό? Ενώ βλέπουμε στο εξωτερικό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μήπως κάτι δεν κάνουμε σωστά εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι? Ή μήπως δεν κάνει κάτι σωστά η Ομοσπονδία ή εσείς, ξέρω εγώ κάτι, γιατί δεν το βλέπω σωστό εγώ σε αυτό το επίπεδο με τις διακρίσεις που έχουν αυτά τα παιδιά να μην έχουν και την προβολή που αρμόζει. Ναι, είναι ένα δύσκολο άθλημα. Δηλαδή από τα 100 παιδιά που θα έρθουν σε επαφή με το άθλημα, αν παραμείνουν τα δύο, όταν λέω να παραμείνουν, όχι τα δύο θα είναι κάτι εξαιρετικό, να παραμείνουν, να συνεχίσουν την προσπάθεια, είναι για μας επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε ούτε στη βάση των συνδρομών, ας το πω έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρα πολλά παιδιά ώστε μια μηνιαία συνδρομή θα συντηρήσει την όλη λειτουργία, και όλα στηρίζονται αποκλειστικά στη διάθεση των παιδιών που παραμένουν και στο ότι όταν γνωρίσουν το άθλημα εξακολουθούν. Δηλαδή, ειλικρινά στηρίζεται στην προσπάθεια των αθλητών και πουθενά άλλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ένας τρόπος να πούμε ότι τι μπορεί να γίνει για να αναπτυχθεί. Ή πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή πού θα γίνουν σκοπευτήρια, ποιος θα τα φτιάξει, πώς θα συντηρηθούν. Γιατί εντάξει, λέμε, μα είναι ένα σκοπευτήριο. Εξάλλου δεν είναι κανένας χώρος, ας πούμε. Και όμως έχει έξοδα λειτουργίας, έχει έξοδα συντήρησης, θέρμανσης, φωτισμού. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ποιος, πάντα φτάνουμε στο ίδιο ερώτημα, ποιος. Πάντως, έτσι από τη δική μου εμπειρία, και φαντάζομαι το έχετε αισθανθεί ένα παραπάνω εσείς γιατί είστε μέσα στο κομμάτι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει να πάρει ένα όπλο και να ρίχνει, παραδείγματος χάρη. Εγώ δεν θέλω να σκοτώνω ζώα. Αλλά άνετα θα καθόμουν απέναντι σε ένα στόχο και θα περνούσα την ώρα μου έτσι σημαδεύοντας, όχι σε βάση πρωταθλητισμού τέλος πάντων, αλλά θα πέρναγα την ώρα μου ευχάριστα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να περάσει και σε κάποια παιδιά που το έχουν, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν παιδιά που πραγματικά το έχουν. Ναι, η σκοποβολή φαίνεται απλή, αλλά είναι πάρα πολύ απαιτητική και επίπονη. Τα παιδιά όταν έρθουν μικρότερα από ό,τι πρέπει, δηλαδή μη συνειδητοποιημένα, ενώ στην αρχή είναι ενθουσιασμένα, γιατί έχουν στο μυαλό τους, ας πούμε, ή αυτό που σκέφτονται ή αυτό που έχουν δει, για παράδειγμα, σε μια ταινία, και καταλαβαίνουν ότι εδώ είναι καθαρός αθλητισμός. Γνωρίζουμε τον αθλητισμό και ξέρουμε ότι είναι απαιτητικός γενικώς. Άρα θέλει μια συγκεκριμένη ηλικία που πρέπει να το ξεκινήσει σε αυτό το κομμάτι. Είναι η ηλικία, και εγώ μετά από αυτά τα χρόνια κατέληξα ότι θέλει και συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δηλαδή, εμείς είναι σπάνιο να βρούμε κατάλληλους χαρακτήρες και όχι κατάλληλους, ας πούμε, έτσι, σωματότυπους ή... Δεν είναι αυτό το προτεύουμε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με επιμονή και καρτερικότητα.
Δεν είναι να πάρω το όπλο δηλαδή και κατευθείαν με την πρώτη να κάνω 4-5 καλές βολές και να πεις εσύ, όχι ταλέντο. Okay. Έχει άλλα πράγματα που προσανατολίζουν εσένα ώστε να πεις ναι, αυτός είναι ταλέντο. Ναι. Άλλα είναι τα στοιχεία που θα δεις. Εντελώς διαφορετικά από αυτά που φαντάζεται κάποιος. Μάλιστα. Κλείνοντας έτσι αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να μου πει δύο λόγια η Σοφία, έτσι ολοκληρώνοντας, ρίχνοντας τον επίλογο στην κουβέντα που κάναμε. Αν είσαι ευχαριστημένη με αυτό που κάνεις αυτά τα χρόνια που το κάνεις, γιατί από πολύ μικρή ξεκίνησες, όπως είπε και ο Γιώργος, αν περιμένεις κάποια βοήθεια από κάπου αλλού εκτός από αυτό που μπορεί να δώσει η Ομοσπονδία, γιατί λίγο πολύ φαντάζομαι ότι τα έξοδα είναι καθημερινά και για σένα και για τους προπονητές σου και για το χώρο εδώ. Τέλος πάντων, αν περιμένεις και τη στήριξη από κάπου αλλού, και να ξανάρθω σε σένα, Γιώργο, να πούμε δύο πραγματάκια κλείνοντας το κομμάτι, να ολοκληρώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο, που τόσα χρόνια είναι δίπλα μου. Κάνουμε προπονήσεις, με βοηθάει σε ό,τι θέματα και αν έχω, ό,τι είδους θέματα και αν παρουσιάζονται. Η οικογένειά μου στηρίζει πάντα. Και ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν και η αιτία που ξεκίνησα στον Βουλή. Τη Σκοπευτική Ομοσπονδία για όλη τη στιγμή στήριξη και τη βοήθεια θέλω να ευχαριστήσω. Άλλη βοήθεια δεν περιμένω από κάπου. Έχω δεχτεί την κατάσταση έτσι όπως είναι και πορεύομαι με αυτά που έχω. Πάντως είναι σημαντικό το ότι ξέρεις που βαδίζεις. Ένα κομμάτι ακόμα που δείχνει αυτά που λέει ο προπονητής σου για σένα, αλλά και για τα παιδιά που πρέπει να είναι σε αυτό το χώρο μέσα και να κάνουν πρωταθλητισμό. Γιώργο, κλείνοντας έτσι, τι να πούμε. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για τον αθλητισμό, έτσι να μπορούμε να έχουμε αυτού του τις συμμετοχές και μακάρι να έχουμε και διακρίσεις. Πρώτα και κυρίως για τα ίδια τα παιδιά, τα οποία έχουν δώσει πολύ χρόνο, πολύ από το προσωπικό τους χρόνο, πολύ από το χρόνο στη διασκέδαση, σε άλλες δραστηριότητες, έχουν κλειστεί σε ένα έτσι, χώρο μέσα και δουλέψαν πάρα πολύ. Τουλάχιστον αυτοί οι κόποι να ανοιχθούν σε συναισθηματικό και ηθικό επίπεδο, διότι οι ηλικές απολαυές δεν υπάρχουν, ακόμη και στο επίπεδο που συζητάμε. Δηλαδή, ακόμη και να έρθουμε ένα μετάλλιο η Σοφία τον άλλο μήνα, δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στη ζωή της, ας πούμε. Έτσι. Δεν στοχεύουμε και σε αυτό κιόλας. Υπηρετούμε το χώρο, υπηρετούμε το άθλημα και αυτό κάνουμε. Μέχρι εκεί δίνουμε κάτι άλλο. Τώρα γενικότερα για τη σκοποβολία που μου δίνεται και η ευκαιρία, ήθελα να πω ότι είναι ένα άθλημα, και ειδικά ο σταθερός σκοπός, ένα αγώνισμα το οποίο αξίζει κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί, να το γνωρίσει και αν νομίζει ότι μπορεί να το υπηρετήσει, νομίζω ότι δεν θα χάσει. Μάλιστα. Ήταν λοιπόν η Σοφία η Θεοδόρου, η πρωταθλήτριά μας, εδώ από την περιοχή μας, από την Πιερία μας, η οποία κάνει μεγάλα πράγματα και καλά ήταν έτσι να την γνωρίσουμε. Και κοντά της ο Γραμμενόπουλος ο Γιώργος, ο προπονητής της, ο οποίος κάνει έναν αγώνα που έχει αποτελέσματα, κάνει μια δουλειά που πραγματικά έχει αποτελέσματα. Εγώ να ευχηθώ να πάνε όλα έτσι όπως τα έχετε σχεδιάσει και όποτε σας δίνετε η ευκαιρία, θέλω να μας προσκαλείτε να είμαστε εδώ και να ενημερώνουμε και τον κόσμο για τις όμορφες προσπάθειες σας. Ευχαριστώ και για μας είναι χαρά, γιατί αυτό μας έχει μείνει τελικά, αυτό που κάνουμε, τουλάχιστον ας το μαθαίνει και ο κόσμος εδώ, η τοπική κοινωνία, γιατί γι' αυτό είμαστε κάτω-κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ.